Μένουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, και πάμε να ανοίξουμε τη συζήτηση με τους συναδέλφους μας. Ο Γιώργος Μιχαηλίδης και ο Κώστας Πουλακίδας μας περιμένουν στην αίθουσα ειδήσεων. Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, Γιώργο, ξεκινάμε με σένα, καθώς για να έρχεται εδώ ο Σαρλ Μισελ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αυτό σημαίνει ότι η πρόταση για τη σύγκληση μιας διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο μάλλον είναι μία από τις προτάσεις που είναι στο τραπέζι. Την ώρα βεβαίως που την Πέμπτη στην Κορσική φαίνεται ότι θα πέσουν οι υπογραφές μεταξύ Μητσοτάκη Μακρόν για αυτό το ενιαίο αμυντικό δόγμα ή τέλος πάντων αυτό το αμυντικό σύμφωνο Ελλάδας-Γαλλίας. Ένα-ένα. Να ξεκινήσουμε από το δεύτερο που ανέφερες εσύ. Κατά πάσα πιθανότητα, ο Πρωθυπουργός θα υπογράψει το deal με τον Εμμανουέλ Μακρόν, το οποίο deal θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την προμήθεια 18 αεροσκαφών Ραφάλ, κάποια μεταχειρισμένα και κάποια καινούργια, τα οποία αναμένεται να δοθούν στην Ελλάδα εντός 12 μήνου. Ναι. Αυτή είναι δηλαδή και η βιασύνη της κυβέρνησης, έτσι ώστε να μπουν αυτά γρήγορα μέσα, μέσα στο στόλο μας. Mm-hmm. Ο κύριος Μητσοτάκης πάει με ένα μακρύ κατάλογο που αφορά τις ένοπλες δυνάμεις. Οπότε αυτά τα οποία θα υπογράψει με τον Εμμανουέλ Μακρόν δεν αφορούν μόνο τα Ραφάλ, έχει και άλλους εξοπλισμούς. Και φυσικά με αυτό αγοράζουμε και την εμπιστοσύνη της Γαλλίας. Γιατί ποτέ ένας καταστηματάρχης δεν θέλει ο πελάτης του να πάθει κάτι, γιατί θέλει να ψωνίζει συνέχεια από αυτόν. Νομίζω καταλαβαίνεις την παραβολή που κάνω. Το πρώτο που ανέφερε σχετικά με τον Σαρλ Μισελ. Δεν νομίζω ότι είναι βιώσιμη λύση αυτή τη στιγμή αυτή η διάσκεψη, συνδιάσκεψη των χωρών της Μεσογείου, διότι ο Ερντογάν δεν θέλει να κάτσει στο τραπέζι και να συζητήσει πράγματα τα οποία θα του επιβάλλουν οι ίδιοι, άλλοι βασικά. Θέλει ο ίδιος να επιβάλλει το διάλογο και γι' αυτό και θέλει και ένα διάλογο one-to-one ενώπιο με την Ελλάδα, καθιστώντας την Ελλάδα, τότε θα επιδιώξει το διάλογο, έχοντας καταστήσει την Ελλάδα υπεύθυνη για ένα θερμό επεισόδιο, υπεύθυνη για μια κατάσταση στην οποία ο ίδιος θα προσπαθήσει να δικαιολογήσει ότι δεν την έχει προκαλέσει αυτός. Γι' αυτό και όπως βλέπουμε καθημερινά, το Oruç Race δεν πατάει εντός της συμφωνίας για την ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου, αλλά περιδιαβαίνει νοτίως του Καστελορίζου, γύρω στον 28ο μεσημβρινό, και κάποιες φορές πάει και όλο και πιο κοντά προς τα πάνω. Η κόκκινη γραμμή που μπορώ να σου μεταφέρω εγώ, και εκεί θα είναι έκθετη από εκεί και ύστερα η κυβέρνηση, οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση, είναι τα 6 μίλια. Αν ο Τούρκος πλησιάσει ή και πάει μέσα στα 6 μίλια, τότε οι επιλογές που έχει η ελληνική κυβέρνηση και η Αθήνα στενεύουν, μπορώ να σου πω, και οι επιλογές είναι από το κακό στο χειρότερο. Και Κώστα, αυτό είναι ένα από τα σενάρια, όχι ίσως το βασικότερο, όχι το πιθανότερο, πάντως ένα από τα σενάρια είναι με την επόμενη Navtex το Roots Race να φτάσει πιο κοντά από τα 6 μίλια στο Καστελόριζο. Πράγματι, αλλά αυτό είναι μια επιλογή που θα την κάνει ο κύριος Ερντογάν. Ναι. Το θέμα δεν είναι τι θα κάνει ο Ερντογάν. Το θέμα είναι τι θα κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Ακριβώς. Γιατί εγώ αυτή τη στιγμή βλέπω την ελληνική κυβέρνηση να εξοραίζει τον κύριο Ερντογάν. Άκουσα το πρωί τον κύριο Βορύδη να λέει ότι το Roots Race δεν έχει παραβιάσει την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Αυτή είναι η θέση της ελληνικής κυβέρνησης. Ξαναρωτώ, αυτή είναι η θέση της ελληνικής κυβέρνησης. Ότι το Roots Race ο Ερντογάν δεν έχει παραβιάσει την ελληνική υφαλοκρηπίδα, άρα γιατί φωνάζουμε, άρα γιατί ζητάμε κυρώσεις. Αντιλαμβανόμαστε τι λέμε. Πόσο ανακόλουθη είναι η τηλεοπτική πατριβοκαπηλεία. Το καταλαβαίνουμε. Εάν η θέση της κυβέρνησης είναι αυτή που είπε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ότι δεν έχει παραβιαστεί η ελληνική υφαλοκρηπίδα από το Oruç Race, τότε γιατί φωνάζουμε. Ναι. Κακός γίνεται όλος αυτός ο χαμός επί ένα μήνα από την ελληνική κυβέρνηση. Ένα αυτό. Είναι ένα ερώτημα. Ένα αυτό. Δεύτερον, προφανώς και ο Ερντογάν θέλει να πάει σε ένα διάλογο, σε έναν ελληνοτουρκικό διάλογο, έχοντας την παρουσία του Oruç Race στο νότια του Καστελορίζου. Ή πάρα πολύ κοντά στο Καστελορίζου, εν πάση περιπτώσει. Αυτός είναι ο στόχος του. Με το δάχτυλο στη σκανδάλη, δηλαδή. Ακριβώς. Για να πάει η Ελλάδα φοβούμενη, αμυνόμενη και φοβισμένη σε αυτό το διάλογο. Αυτή είναι η σκέψη του. Τώρα, υπάρχει πρόταση Μισελ, η οποία θα συζητηθεί για να γίνει μια διάσκεψη των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου. Αυτή η πρόταση έχει ένα δομικό πρόβλημα, που δεν είναι δικό μας, δεν είναι πρόβλημα που το αντιμετωπίζει η Ελλάδα, είναι πρόβλημα που το αντιμετωπίζει ο Ερντογάν. Και εκείνος το θέτει το ζήτημα. Στη διάσκεψη αυτή υπάρχει μια χώρα που λέγεται Κύπρος, Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία είναι χώρα αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλώντας για την Ανατολική Μεσόγειο, η Κύπρος είναι ακριβώς στη μέση της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι προφανές ότι θα πρέπει να παρίσταται και να συμμετέχει στη διάσκεψη αυτή. Αυτό όμως
Η Τουρκία δεν το δέχεται, διότι δεν έχει αναγνωρίσει την Κύπρο, την Κυπριακή Δημοκρατία. Ένα. Και δεύτερον, η Τουρκία θα ήθελε να υπάρχει Τουρκοκύπριος εκεί που να εκπροσωπεί την, την Τουρκοκυπριακή Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Ναι. Αυτό σημαίνει την αναγνώριση του ψευδοκράτους. Άρα, εδώ έχουμε ένα δομικό πρόβλημα από την αρχή, από την ίδια την πρόταση. Το λέω αυτό διότι το υπενθυμίζω, το έχουμε ξαναπεί για δύο φορές εδώ, ότι η πρόταση για διάσκεψη δεν ήταν του κυρίου Μισελ, ήταν παλαιότερη πρόταση του κυρίου Ερντογάν. Ναι. Άρα και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει δυσκολία. Τρίτος παράγοντας που μπλέκει τα πράγματα είναι η γερμανική δυσφορία για Ελλάδα και Γαλλία. Κρατήστε το αυτό. Εάν ο διαιτητής δεν είναι αμερόληπτος και αισθάνεται δυσφορία για μία ομάδα, το μάτς δεν διεξάγεται επί ίσους όρους. Κρατήστε το λοιπόν αυτό, τη γερμανική δυσφορία για τον τρόπο που η Ελλάδα δένει τη συμφωνία με τη Γαλλία. Και εν ώψη της Πέμπτης, να σημειώσουμε ότι το κρίσιμο το οποίο θα πρέπει να κερδίσει η Ελλάδα είναι η αμυντική κάλυψη. Mm-hmm. Όχι δηλαδή απλώς να αγοράσουμε Ραφάλ, αλλά να έχουμε μια αμυντική κάλυψη μέχρι όλο αυτό το χρονικό διάστημα, μέχρι να έρθουν τα Ραφάλ και να ενταχθούν τα Ραφάλ. Αυτό θέλει πιο πολύ χρόνο. Βέβαια, να ενταχθούν ακόμη και τα Ραφάλ στην ελληνική αεροπορία. Φυσικά, γιατί πρέπει να έχει βάση. Έτσι. Να υπάρχουν ανταλλακτικά. Πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα. Αν λοιπόν σε ένα χρονικό διάστημα ενός-δύο ετών, ας πούμε, μπορέσουμε να έχουμε αυτή την υποδομή, είναι ένα κρίσιμο πράγμα. Μέχρι τότε, γιατί οι κρίσιμες μέρες δεν είναι μετά από δύο χρόνια ή από ένα έτος, είναι μετά από μία εβδομάδα. Μάλιστα. Δύο εβδομάδες, είναι την ακρίβεια. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε να τα βλέπουμε όλα. Σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ.